Η σκέψη αυτών που μπορούσαν να έχουν πολιτική σκέψη στην οργάνωσή μας ήταν ότι με κάθε τρόπο έπρεπε να σταματήσουμε την προπαγάνδα που είχαν αρχίσει οι Ναζί για να μαζέψουν εργάτες για τη Γερμανία πρώτα, και αυτό το κάναν με δόλωμα μια κουραμάνα που κανένας από τους σημερινούς δεν μπορεί να φανταστεί τι πολύ μεγάλη αξία είχε εκείνο τον καιρό. Θέλαν να μαζέψουν πρώτα εργάτες για τη Γερμανία και κατόπιν θέλαν να κάνουν μια από αυτές τις μπλε ή μαύρες ταξιαρχίες για το μέτωπο, το ανατολικό μέτωπο που είχε ανοίξει τότε. Έτσι είχε πάρθει η απόφαση αυτές οι οργανώσεις που κάναν προπαγάνδα για τους Γερμανούς, που είχαν γίνει από τους Γερμανούς, που ήταν φιλοναζιστικές, να χτυπηθούν. Στην οδό κατά Κουζινού, αριθμός 3, βρίσκονταν τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης ΟΕΔΕ. Το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου, τρία μέλη της ΠΕΑΝ, ο Αντώνης Μυτιλινέος, ο Τάκης Μιχαηλίδης και ο Νίκος Μούρτος ρίχνουν μια βόμβα στο εσωτερικό του κτηρίου και ανατινάζουν τα γραφεία. Ήταν όμως νύχτα, ο δρόμος απόμερος και η έκρηξη δεν έγινε ευρύτερα γνωστή. Κατορθώσαμε και βρήκαμε εκρηκτικές ύλες από έργα που έκαναν οι Γερμανοί στο πέραμα, έργα οδοποίησης. Το επόμενο χτύπημα η ΠΕΑΝ αποφασίζει να το δώσει στη φασιστική οργάνωση ΕΣΠΟ, στο κέντρο της Αθήνας. Επιλέχθηκε το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, όταν τα ελληνικά καταστήματα στο κτίριο θα ήταν κλειστά, ενώ η ΕΣΠΟ θα είχε στα γραφεία της Γενική Συγκέντρωση. Επίσης διαλέξαμε να βάλουμε τη βόμβα στον ημιόροφο, κάτω από τα πόδια της ΕΣΠΟ, διότι για να μπούμε μέσα με τη βόμβα ήταν αδύνατο, για τον λόγο ότι είχαν πάρει προφυλακτικά μέτρα ύστερα από την ενέργειά μας να χτυπήσουμε την ΟΕΔΕ. Τα εκρηκτικά βρισκόντουσαν στο σπίτι της Ιουλίας της Μπίλμπας στο Κουκάκι. Την παραμονή ο Σπύρος ο Γαλάτης, η Ιουλία, η Μπίλμπα και εγώ φτιάξαμε τη βόμβα. Αυτή τη φορά δεν εβάλαμε ούτε μία οκάδα ούτε δύο οκάδες. Βάλαμε 10 οκάδες δυναμίτιδα και βάλαμε και 2 φυτίλια με 2 εμπειρεύματα. Ιστροπονώστε, εάν είχαμε αποτυχία στο ένα φυτίλι, να άναβε το άλλο. Την ετοιμάσαμε, τη βάλαμε μέσα σε μία σακούλα, βάλαμε από πάνω χόρτα και η Ιουλία η Μπίλμπα ανέλαβε να τη φέρει στην πλατεία Κάνιγκος την άλλη μέρα το πρωί, που θα ήταν και το ραντεβού σε 9 η ώρα. 9 η ώρα πράγματι την άλλη μέρα το πρωί ήταν όλη η ομάδα Κρούσιος στην πλατεία Κάνιγκος. Η Ιουλία η Μπίλμπα ήταν στη θέση, καθόταν σε ένα παγκάκι και ξεκινήσαμε με τον Γαλάτη να πάμε να κάνουμε την πρώτη αναγνώριση. Πράγματι τα γραφεία ήταν γεμάτα, τα καταστήματα κλειστά, αναβήκαμε στον ημιόροφο και εκεί βλέπουμε μέσα σε ένα γραφείο να είναι κάτι δικηγόροι και να συζητούν. Ήταν 3 άνθρωποι. 9 η ώρα, 10 η ώρα, συνέχεια η συζήτηση. Ειδοποίησα τον Περίκο, ο οποίος μου είπε να περιμένουμε ακόμα για να μην έχουμε και θύματα. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη για να προστατέψουμε την ομάδα που θα έμπαινε μέσα, δηλαδή τον Αντώνη και τον Σπύρο τον Γαλάτη. Πήγα το βράδυ στο καφενείο της γειτονιάς μας, στην Φωκίωνας Δέγρη, το καφενείο του Πέτρου του Λαμέρα, και εκεί βρήκα ένα παλιό μου αδερφικό φίλο, τον Σπύρο τον Στανοντά. Του είπα να είναι την άλλη μέρα στις 9 στην Κάνιγκος. Για τον Νίκο τον Μούρτο είχαμε προσυνεννοηθεί, είχε ήδη λάβει μέρος μαζί μας στην ΟΕΔΕ. Ύστερα ειδοποίησα τον Νίκο τον Λάζαρη. Ήρθε και αυτός και ήταν εκείνος που έκανε την τελευταία αναγνώριση στην ΕΣΠΟ, όταν μετά από την τρίωρη αναμονή, και σκεφτείτε 3 ώρες αναμονή με 10 οκάδες δυναμίτη στα χέρια στην κατεχόμενη Αθήνα του 42, και αυτό για να σωθούν 3-4 άνθρωποι που βρισκόντουσαν μέσα στο μεσόρροφο, όπως είπε ο Αντώνης. Τελικά
στις 12 παρατέταρτο ξαναεπικοινωνήσαμε με τον Μπερίκο, ο οποίος μας είπε προχωρήστε, διότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια, ήδη η συγκέντρωση άρχισε και διελύεται. Πράγματι η Ιουλία η Μπίλμπα μας έφερε τη βόμβα μέχρι έξω από την είσοδο της οδού Γλάστονος, την επήρα εγώ και ο Γαλάτης, ανεβήκαμε απάνω, είχαμε μία βέργα από ξύλο την οποία τοποθετήσαμε διαγωνίως σε μία κορνίζα ψηλά κάτω από τα πόδια τους και εκεί πέρα βάλαμε την βόμβα, ανάψαμε τα δύο φυτίλια και βγήκαμε. Βγαίνοντας κάτω άναψα ένα τσιγάρο που ήταν το σήμα ότι όλα έχουν τοποθετηθεί και μπορούν να διαλυθούν. Όταν τοποθετήθηκε η βόμβα και ο Αντώνης με το άναμα του τσιγάρου τους που βγήκε, είχε σημειώσει ότι δεν ήταν καπνιστής. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι όλα πήγαν καλά. Εγώ πήρα το σιδερόδρομο, το ηλεκτρικό και πήγα στο λιμάνι του Πειραιά που δούλευα. Έτσι δεν είχα την τύχη να ακούσω την έκρηξη, παρά άκουσα ένα πολύ μουντό θόρυβο μέσα από τον υπόγειο της Ομόνοιας. Εφύγαμε και πήγαμε στην Αστόρια. Ήταν ένα καφέ ζαχαροπλαστείο που ήταν στην Πανεπιστημίου, στα Χαρτία μέσα. Και εκεί περιμέναμε την έκρηξη. Μ' είχε πιάσει μία αγωνία τρομακτική. Διότι καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια ενός μηνός θα πήγαινε χαμένη αν δεν ξεριγνύωτο η βόμβα. Πράγματι 12 παρά 2 λεπτά το πρώτο πράγμα που είδα δεν ήταν ο καφαντικός θόρυβος, αλλά ένα σύννεφο καπνού που τύλιξε όλο το κτίριο και μετά ήρθε ο ήχος της βόμβας. Μία καρέκλα του οδοντιατρίου που ήταν απάνω εκεί βρέθηκε στο απέναντι μέρος του οδού Πανεπιστημίου. Σταμάτησαν τα τραμ, ο κόσμος στην αρχή άρχισε πανικόβλητος να φεύγει και κατόπιν ένα άλλο κύμα άρχισε να πηγαίνει να συνοθείται για να δει τα αποτελέσματα της εκρήξεως. Η γερμανική απόρριτη έκθεση για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ αναφέρει ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Ιταλοί καραμπινιέροι έξω από τα ερείπια του κτιρίου, όπου βρήκαν το θάνατο και τραυματίστηκαν δεκάδες μέλη της ΕΣΠΟ, καθώς και Γερμανοί στρατιώτες που έμεναν στο κτίριο. Υπέκυψε στα τραύματά του και ο αρχηγός της ΕΣΠΟ, Στεροδήμος. Οι λήψεις αυτές έγιναν κρυφά από ερασιτέχνη κινηματογραφιστή. Το θαραλέο κατόρθωμα των παλικαριών της ΠΕΑΝ συγκλώνησε την Αθήνα και έσφιξε τον κλειό της απομόνωσης γύρω από τους συνεργάτες των